Αντιδράσεις ακόμη και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλά σχόλια προκάλεσε η αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του ότι θέλει να αποκτήσει με τον σύντροφό του δύο αγόρια. Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κασελάκης επανήλθε στο θέμα, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί θέλει δύο γιους και όχι δύο κόρες. Ομόφυλα ζευγάρια που μιλούν στον Αντένα τονίζουν ότι το φύλο των παιδιών δεν έχει καμία σημασία. Θα θέλαμε να είχαμε δύο αγόρια και θα θέλαμε... Με υιοθεσία. Με παρέθετη μητέρα. Με παρέθετη μητέρα. Γιατί θα θέλαμε η προσωπικότητα του καθενός μας... Να μεταφερθεί όσο μπορεί να μεταφερθεί. Στα παιδιά. Θύελλα αντιδράσεων ακόμη και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ξεσήκωσε η δήλωση του Στέφανου Κασελάκη στο πλαίσιο συνέντευξης ότι θέλει να αποκτήσει δύο αγόρια μέσω παρένθετης μητέρας. Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αγαπητέ Στέφανε, το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι η αναπαραγωγή του DNA μας, και σιγά το DNA δηλαδή, αλλά η αγκαλιά, η στοργή και η προστασία σε ένα παιδί που ήδη βρίσκεται ανάμεσά μας. Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί για να βλυνθούν οι αγκυλώσεις του θεσμού της υιοθεσίας. Θεωρώ επικίνδυνη τη θέση που εξέφρασε, όχι ως προσωπική του θέση, αλλά η θέση να ακούγεται ότι με παρένθετη μητέρα θα έχουμε δύο αγόρια που έχω δώσει και τα ονόματά τους. Μετά τα σχόλια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε εκ νέου, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε επιλογή μεταξύ γιου και κόρης, αλλά ότι αναρωτιέται αν είναι σε θέση να μεγαλώσει ένα κορίτσι. Υπάρχουν υπέροχα ζευγάρια μπαμπάδων που μεγαλώνουν υπέροχα κορίτσια. Στην περίπτωση του δικού μας ζευγαριού, νιώθουμε δέος μπροστά σε κάτι τέτοιο. Απέναντι σε μία κόρη, έχω ακόμα αναπάντητα ερωτήματα για το αν θα είμαι σε θέση να τη διαπαιδαγωγήσω σωστά, να ανταποκριθώ ως γονιός με επάρκειες ερωτήσεις της για την εφηβεία, την έμεινη ορίση, τη γυναικεία σεξουαλικότητα, όλα όσα συνθέτουν τη μοναδικότητα της γυναικείας φύσης. Αυτά μαθαίνονται στην πορεία, θα πείτε. Όμως επιτρέψτε μου την εκ των προτέρων συνέστηση της ευθύνης. Ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν κορίτσια μίλησαν στον Αντένα, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα. Το σημαντικό θέμα στα παιδιά είναι η αγάπη. Το φίλο δεν το επιλέγεις και νιώθω ακριβώς το ίδιο ανέτοιμος ή έτοιμος σαν μπαμπάς, είτε έχω ένα κορίτσι, είτε όταν παίξα το κορίτσι, είτε όταν παίξα το αγόρι. Οπότε, εμένα προσωπικά, η δήλωση ότι ο συμπαθέστατος κ. Κασελάκης θέλει δύο αγόρια με ξένησε. Τα ΛΑΤΚΙ άτομα θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στη γονεϊκότητα, θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη παραγωγή. Θα έπρεπε να είναι όλοι καλύτερα ενημερωμένοι για το πώς μπορεί κανείς να κάνει παιδιά και για το πόση δυσκολία μπορεί να έχει κανείς να μπορέσει να κάνει παιδιά με παρενθετότητα.